κατέλαβε μια θέση ανάμεσα στους πρώτους των πρώτων και μετά από ένα δύσκολο χειμώνα είναι έτοιμος να απολαύσει τους καρπούς των κόπων του. Ο λόγος για το Γιάννη Φαρμάκη, τελειόφυτο του Κολογίου Ανατόλια, που κατάφερε να συγκεντρώσει 19.522 μόρια και από το Σεπτέμβριο θα είναι φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είχα απλά βάλει ένα στόχο, τη σχολή μου αρχικά. Πάω Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης. Βλέποντας ότι μπορώ, θα ήθελα μετά να βγάλω κάποια μόρια, να βγω πρώτο στη σχολή μου. Έβαζα όλο και υψηλότερο στόχο στον εαυτό μου. Επίσης ήξερα τα κενά μου, σε τι μάθημα είμαι καλός, που υστερώ, πώς μπορώ να το καλύψω, να τα κρύψω όλα αυτά. Και βλέποντας και κάνοντας, εντάξει, φυσικά έχει και πολύ διάβασμα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν διάβαζα, αλλά είχα και τις εξόδους μου. Έβγαινα εγώ μέχρι και τον Απρίλιο, ας πούμε, έβγαινα κάθε εβδομάδα σίγουρα. Γιος δύο γιατρών, για τον ίδιο η ιατρική σχολή του Απιθύτα ήταν πρώτη και μοναδική επιλογή. Μπορεί να φλέρταρε με την ιδέα του εξωτερικού, ωστόσο οι σπουδές στο εξωτερικό μετατίθενται για αργότερα. Τώρα για το πρώτο πτυχίο μου να φύγω στο εξωτερικό δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Σε περίπτωση που δεν θα περνούσα, είχα σκεφτεί ότι θα ξαναδώσω. Δεν μπορούσα αλλιώς. Τώρα, αν θα φύγω έπειτα, ναι, μάλλον θα φύγω. Μπορεί και να επιστρέψω. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πιστεύω, εντάξει, είμαι 18 χρόνια ακόμη, έχω 6 χρόνια μπροστά μου σπουδών, μέχρι να βγω τουλάχιστον στην αγορά εργασίας. Είμαι αισιόδοξη ότι θα φτιάξω κάπως τα πράγματα. Πλέον για τον ίδιο, το μόνο που υπάρχει στο πρόγραμμα είναι διακοπές. Επιστροφή στη δύσκολη καθημερινότητα το Σεπτέμβριο με μια καινούργια αρχή στα έδρανα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αλλά και με φοιτητική ζωή στην πόλη του. Καταρχάς, εδώ είναι η πόλη μου. Θα ήταν, εφόσον έχουμε μια πολύ καλή ιατρική σχολή του Αριστοτελείου, θα ήταν χαζό να φύγω. Και από εκεί πέρα, και δεν θέλω να χάσω αυτό, τη ζωή μου εδώ πέρα, τους φίλους μου, το σπίτι μου.